αξίζει να τη δεις. Αυτό είναι βέβαιο. Κατερίνα, να σε ρωτήσω αυτό που σε ρώτησα και στο γραφείο μου όταν σε είδα. Πώς αντέχεις, παιδί μου, με όλο αυτό που γίνεται γύρω από σένα? Εντάξει, κοίταξε, είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, πολύ πιο σημαντικά και σοβαρά πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο. Συζητήσαμε, ακολούθησα τη συμβουλή σου. Ναι, ναι. Ήμουν σε αυτή την οδό, αλλά τώρα πια διαπιστεύω, έγινε πια σίγουρο. Ναι. Δεν βλέπω τηλεόραση. Κατευθείαν δεν τρώω. Ωραία, χάνεις κιλά, ωραία. Εγώ μεγαλώσαμε πολύ αγάπη και αποδοχή. Αυτό λοιπόν το γεγονός ότι ξαφνικά βρέθηκα στο μάτι του κυκλώνα με όλη αυτή την αρνητικότητα για μένα ήταν πάρα πολύ άσχημο και πληγώνει τέτοιου είδους μεταχείριση και γενικά και όσο χρόνια είμαι στη δουλειά. Πιθανά γιατί δεν ενοχλούσαν τα βήματα που έκανα. Ήταν αργά, σταθερά, ξέρεις, αλλά δεν ήταν κάτι ενοχλητικό. Ναι, πρωταγωνιστούσα σε κάποιες δουλειές, θεατρικές και τηλεοπτικές και κινηματογραφικές, αλλά δεν ήταν αυτό το πράγμα που. Τι θράσος να αναλάβει ένα τέτοιο ρόλο, ξέρεις, ξαφνικά ναι. Έπρεπε να μαστιγωθώ ναι. Για το θράσος μου να πονέσει ένα τέτοιο ρόλο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το πανέ σαν καλλιτέχνη, σαν άνθρωπος που αγαπάει σε ψυχοσωματικά πάρα πολύ. Τι από όλα αυτά που είπαν για σένα, που ακούστηκαν, τι είναι αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο? Με ενοχλούν πολλά. Με ενοχλεί γενικά το ότι κατασκευάζεται μια εικόνα για μένα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό. Τέρας. Εντάξει, δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα. Είμαι. Σίγουρα αυτός ο άνθρωπος που παρουσιάζουν δεν είναι ένας άνθρωπος που θα έκανα παρέα ή που θα συμπαθούσα. Ποια στοιχεία αυτού του ανθρώπου που εκείνοι παρουσιάζουν, ναι. Εσύ αντιπαθείς? Δηλαδή, τι δεν είσαι εσύ? Δεν είμαι ψώνιο καταρχάς. Αυτό όποιον άνθρωπο και ρωτήσει που είναι δίπλα μου, από πάση περιπτώσει, ναι, δεν είναι. Και να προσπαθώ. Σε ό,τι αφορά την προσωπική μου ζωή και την Κατερίνα, ναι. Να είμαι κοντά σε αυτήν, ναι. Με τους φίλους μου που έχω έρθει ακόμα πιο κοντά. Και με όλη αυτή την κατάσταση, ξέρεις, είχα τόσο μεγάλη ανάγκη να τη ζεστασιά τους και τη θετικότητά τους. Και συνειδητοποίησα τι είναι ουσιαστικό στη ζωή, μετά από όλη αυτή την ιστορία, ας πούμε. Και τι, ξέρεις, που πρέπει κανείς να δίνει την προσοχή του, στην ουσία. Και όχι σε όλο αυτό που κάποιοι έχουν φτιάξει για σένα και που σε τελική ανάλυση μπορεί να αποτελεί κομμάτι του, χωρίς να είναι όμως αυτό ο σκοπός σου. Δεν είναι παντρεμένες. Ναι. Υπάρχει πάντα ένα θέμα. Αυτή η θεωρία είναι και δική μου, έχεις δίκιο. Και πάντα τα ίδια τα μέσα. Γιατί σε όποιον πεις καλημέρα ή σε ενοχλεί περισσότερο η ιστορία με την Αλίκη, τι είναι αυτό που πιο το πολύ... Το δεύτερο με ενοχλεί πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Όχι το πρώτο. Γιατί το πρώτο συγγνώμη, είμαι ελεύθερη. Ούτε απατώ κανέναν, ούτε, καταρχάς, ας το πάρουμε το πράγμα από την αρχή. Καταρχάς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους έχουν ένα-δυο άνθρωποι, τους οποίους με κάποιο τρόπο και με φωτομοντάζ μερικές φορές βγήκε προς τα έξω. Και άθελά μου, ειδικά μια περίπτωση που, εντάξει, τελευταία περίπτωση που ήμουν μαζί του, δεν ήθελα να δώσω κάποιο είδους έκταση, αλλά εν πάση περιπτώσει φωτογραφήθηκε και εικάσαν ότι ήμασταν μαζί. Δεν μου λες, μπράβο. Αυτά που δεν μπορείς να διανοηθείς, αλλά να μην το παίρνει χαμπάρι κανένας. Έτσι είναι. Λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος απλά είναι αυθόρμητος και ανοιχτός. Την πατάει. Την πατάει, ναι, και είναι πολύ καλό υλικό για όλους αυτούς που είναι εκεί έξω και περιμένουμε την καραμπίνα. Και επειδή ακριβώς είναι ανοιχτός και φαίνεται ανοιχτός, είναι ανοιχτός και στο να του προσάψουν και ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ουσιαστικά εκεί. Έτσι. Έχω γνωρίσει εγώ που έχουν κάνει σχέσεις. Που κάνουν χειρότερα, αλλά κανείς δεν τα έχει σημαντικό από ό,τι στην πραγματικότητα είμαι. Είμαι απλά ένας άνθρωπος που κάνει τη δουλειά του. Γιατί δεν θα κάνεις φέτος τηλεόραση? Γιατί θέλω να χαλαρώσω. Νιώθω ότι δεν έχω άλλο, δεν είχα άλλο για φέτος τηλεοπτικά. Ήταν μια δουλειά πάρα πολύ δυνατή και δυναμική για μένα. Πέρα από τα αρνητικά της είχε πάρα πολλά θετικά. Δηλαδή έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Δούλευα 12 ώρα κάθε μέρα, δεν υπήρχε σκηνή που να μην παίζω. Άρα λοιπόν φέτος θέλω να κάνω λίγο back off, να δω τι, να κάνω θέατρο. Έκανα ήδη μια ταινία, θα κάνω άλλη μια ταινία τώρα. Τις ανάγκες του ρόλου του περσινού, της Αλίκης. Καλά, ωραίο είναι και το ξανθό. Ωραία και την επόμενη. Μελή. Για να δω. Εδώ. Άρεσε το ξανθό. Εδώ. Λοιπόν, θέλω μία ψηφοφορία να κάνουμε. Σε ποιο δηλαδή? Θα κάνω μία ερώτηση. Ναι. Και θα απαντήσουμε ναι ή όχι, τα καρτελάκια τους γράφουν ναι ή όχι. Ναι. Η Κατερίνα, σας αρέσει ξανθιά? Πόσο μπερδέμα. Λοιπόν, όχι
λοιπόν είναι. Πόρτα η Ξανθιά. Πόρτα η Ξανθιά. Καστανή η Κατερίνα, μας αρέσει περισσότερο. Τα λάθη. Και χαρούμενη που είμαι εδώ με τα λάθη μου και τα πάθη μου και τα σωστά μου. Και μετά θα έχουμε και ένα συναυλιακό κομμάτι που λέγεται Dead or Alive, live δηλαδή, που εκεί θα τραγουδάμε όλοι μας, κάποια κομμάτια, rock πάλι, στο ύφος της. Και τι να σου πω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι σε αυτό το πλαίσιο. Νομίζω. I need your reassurance, comfortable as you are, you count the days. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I'd choose to go. And if I like rejection, I'd audition. And if I didn't love you, you would know. And why can't you just hold me? How come it is so hard? And do you like to see me broken? And why do I still care? Still you say you see the light now at the end of this narrow hole. I wish I didn't matter. I wish I didn't give you all. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I'd choose to go. And if I like rejection, I'd audition. And if I didn't love you, you would know. And how come it is so hard? And do you like to see me broken? And why do I still care? Still. Ένα λεπτό. Να συνειδητοποιήσω λίγο. Ναι, πάνω. Αυτό. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Φαίνονται μπλεφακή, νομίζω ότι. Φαίνονται μπλεφακή. Και είναι και μια φωτογραφία πίσω που είσαι. Αχ, ξέρεις. Ναι, ναι. Είναι πολύ γλυκούλα για το ρόλο αυτή η φωτογραφία. Γιατί στο ρόλο. Το κάνει με ένα παιδί μου. Με κοιτάζω στον καθρέφτη και έλεγα. Πού πήγε, ρε παιδί μου τώρα. Είναι, τώρα με βλέπω και στο monitor και δεν μπορώ να το. Πάντως αρέσει να αλλάζεις. Να κάνεις πράγματα διαφορετικά πολύ. Εννοείται. Αυτό με τρελαίνει. Γι' αυτό έγινε ηθοποιός. Πού να στα λέω. Με τρελαίνει αυτό. Γι' αυτό και δεν ανησυχαίνω με το να παγιώνομαι σε συγκεκριμένα πράγματα. Μ' αρέσει να μπορώ να μεταπηδώ από το ένα στο άλλο έτσι, ξέρεις, γρήγορα, να μην μένω σε μια εικόνα. Γιατί αυτό νομίζω ότι μας κάνει στάσιμους και χάνουμε την καλλιτεχνική μας. Τέλος, με τη μουσική την έχουν γράψει η Ονειράμα. Την τραγουδάν φυσικά και η Ονειράμα. Τους αγαπώ πάρα πολύ, τους Ονειράμα. Είναι τρομερό συγκρότημα. Πάρα πολύ ωραία. Τους έχω δει και στη συναυλία και μου αρέσουν πάρα πολύ. Και γενικώς νομίζω ότι έχει μια ωραία ενέργεια, έτσι, είναι νέου αίματος και νέας αισθητικής όλη η ταινία. Διαβάζω πριν. Τζίμις Καρπερός. Άκης... Καθώς... Αγόρια! Ελάτε! Πες τα
Την προτιμάμε γενικώς. Εγώ μελαχρινή. Μελαχρινή. Αλλά εντάξει, τελικά δεν ήταν τόσο δύσκολο. Εμείς πράγματι να ακούγαμε. Δοκίμασα το ρεφρέν.